Η αλήθεια είναι ότι και οι πόλεις της Λαμίας, όπως μια σειρά άλλες πόλεις, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις. Ίσως γιατί είναι μια πόλη που αυτή η μονοκαλλιέργεια τουρισμού δεν ανθεί με τον ίδιο τρόπο όπως είναι σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες της πόλης, υπάρχουν γενικά και στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε άλλες μικρότερες κομμοπόλεις και γι' αυτό παρακολουθώντας τα προσπαθήσαμε το προηγούμενο διάστημα και μέσω της Βουλής αλλά και στα Δημοτικά ή τα Περιφερειακά Συμβούλια να εκφράσουμε μια σειρά τέτοιες θέσεις είτε προωθώντας αναφορές από συνδικαλιστικά όργανα που καταθέσαν τις προτάσεις αυτές είτε συμπυκνώνοντας αυτά τα αιτήματα να τα θέσουμε μέσω προτάσεων νόμου ή προπολογιών στη Βουλή. Επίσης, θα σας πω την αλήθεια, δεν επιμέναμε τυχαία στο ζήτημα του αφορολόγητου ορίου. Ακριβώς γιατί οι συνθήκες ανταγωνισμού ή αλλεπάλληλων κρίσεων, εξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ασφαλιστική δικλίδα του να έρχεται το καταρχήν το βασικό εισόδημα στην οικογένεια και να εξασφαλίζεται η στοιχειώδης λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης είναι ένα κομβικό ζήτημα. Και μιλάμε για αφορολόγητο που μέχρι πρόσφατα ίσχυε. Αν θυμάστε, μέχρι το 2011 ήταν με 1500, 12.000, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 1500 ήταν μέχρι το πρώτο μνημόνιο. Ήταν μια ελάχιστη ασφαλιστική δικλίδα, τουλάχιστον για μια επιχείρηση και για φορολόγηση, πώς να το πούμε έτσι, στο πραγματικό εισόδημα, σε αυτό που αφορά το λογιστικό βιβλίο. Όχι αντικειμενικό, ούτε τέλος επιδεύματος και όλα τα συμπαραμαρτούντα που ακολουθούν κτλ. Και μαζί με αυτό και ορισμένες γενναίες ρυθμίσεις που έτσι καλώς γίνονται για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καταρχήν μέσω της διαγραφής μια σειρά χρόνων που φορτώθηκαν άδικα όλο το προηγούμενο χρόνο. Τόκους, πρόστιμα, ένα γενναίο ποσό που αφορά το χρέος σε τράπεζες ή εφορία, 20-30%, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον όποια ρύθμιση γίνει από εκεί και πέρα να είναι διαχειρίσιμη και αυτή να γίνεται πάνω σε ένα λογικό ύψος του εισοδήματος. Όχι να χρωστάς ένα-δυο μήνες στη ΔΕΗ ή στην εφορία και να έρθει το άλλος και να σου λέει σου κάνω ρύθμιση για 700 ευρώ. Γιατί τα λέω είναι παραδείγματα τώρα των ημερών αυτά. Και βέβαια από εκεί και πέρα και ανακλάβω να θέσουμε ορισμένα ζητήματα. Είτε αφορούσαν αυτά την εστίαση μες στην πανδημία είτε ακόμα πρόσφατα για το για ορισμένους πιθανόν σε σχέση με αυτοποιία που είχαν σοβαρά εμεργοφόρες μικρές επιχείρησεις που είχαν πρόβλημα για το ρεύμα. Μάλιστα, πάρθηκαν και ορισμένα μέτρα. Από αυτή τη σκοπιά αυτό είναι ένα πρώτο ζήτημα. Από εκεί και πέρα αυτές οι επαφές μπορούν να υπάρχουν, θέλουμε να διευρύνονται και βέβαια να εντάσσονται και μέσα σε αυτό που λέμε την καθημερινή φωνή, δράση, κοινή, ας το πούμε έτσι, συζήτηση του κόσμου, των επαγγελματών, ώστε να υπάρχει και αυτή η πίεση, γιατί μπορεί να υπάρξει και σε σχέση με μια σειρά, για παράδειγμα, τα προγράμματα, τα άλλα. Βέβαια, γνωστό, τα μεγάλα κονδύλια αφορούν συγκεκριμένους μεγάλους παίκτες, μεγάλες εταιρείες, επιχειρηματικούς ομίλους, ωστόσο και με τη δική μας, ας πούμε έτσι, παρέμβαση και με τη δική σας δράση, μπορεί να υπάρξει πίεση σε ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή προδημοσίευση για τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού αφορούσαν επιχειρήσεις πάνω από 5 ή 9. Ναι, εργαζόμενοι. Μπορεί να υπάρξει. Αυτό που έχει κάτω από 5. Μπορεί σε αυτή τη φάση να υπάρξει ένα πρόγραμμα και να διαμορφωθεί ένα κονδύλι. Λέει γύρω πώς πιέσαμε και μέσα στην πανδημία με ειδική ερώτηση στο πρόγραμμα που κυκλοφόρησε τότε με τα Click Away το ηλιανικό, να ενσωματώσει και τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό. Άρα μπορεί, όχι μόνο μπορεί, αλλά επειδή ακριβώς έχει αυτόν τον προσανατολισμό το κόμμα μας, όλα αυτά τα ζητήματα να τα θέσει επιτάκτως, να τα γνωστοποιήσει και στο βαθμό που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου να δώσει και μια επιπρόσθετη διάσταση και στη Βουλή και στις περιφέρειες και στους Δήμους και βέβαια και στην καθημερινή δράση που αναπτύσσεται.